Αν νομίζετε το καλοκαίρι τέλειωσε, κάντε λάθος. Εμείς είμαστε εδώ να απολαύσουμε όσο μπορούμε αυτόν τον υπέροχο ήλιο και αυτή την υπέροχη θάλασσα. Πού είμαστε? Δημοτική Ακτή Καρδερού. Έχουμε ετοιμάσει υπέροχα παιχνίδια, έχουμε βρει υπέροχους παίκτες και είμαστε έτοιμοι να δαμάσουμε τη θάλασσα, να στύψουμε την άμμο, να την πετάξουμε στα μούτρα των αλνών και να πάρουμε τα χρήματα και να περάσουμε φυσικά όμορφα με τις υπέροχες ομάδες μας. Πάμε να γνωρίσουμε τις ομάδες μας. Μαρία, Εύα, Ραφαέλα, Ειρήνη, Ανδρέας. Και το όνομα της ομάδας σας? Τραμουντάνες! Νίκος, Ανδρέας, Ζαγαρίας, Ανδρέας, Κωστής, Ανδρέας, Συνάραμπης. Και όνομα ομάδας? Ανδρέας. Καφέ Μαντάλ. Καφέ Μαντάλ. Λοιπόν, έχουμε χωρίσει ομάδες μας αγόρια κορίτσια. Τυχαίο? Τυχαίο. Πάμε λοιπόν γρήγορα να παίξουμε τα παιχνίδια στην παραλία. Πάμε να βρούμε τα αγωνίσματά μας. Χειροκρότημα, ρε κουμπάτε! Το πρώτο μας παιχνίδι, παπάκια. Τα κρύβουμε στην άμμο. Κάθε ομάδα πρέπει να βρει το δικό της παπάκι. Αυτό το υπέροχο ροζ παπάκι είναι για τους φίλους μας τα αγόρια. Και αυτό το υπέροχο μπλε παπάκι είναι για τους φίλους μας τα κορίτσια. Θα θάψουμε πολύ καλά αυτά τα δύο παπάκια και όποια ομάδα βρει το σωστό παπάκι θα καταφέρουμε να της δώσουμε το πρώτο έπαθλο. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ, στον υπέροχα διαμορφωμένο χώρο μας από τη Δεπανάλ, που θέλουμε να ευχαριστήσουμε και πάλι και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι. Ποιο είναι αυτό το παιχνίδι? Είναι το βρες το παπί ή το κυνήγι του θαμμένου παπακίου. Η ομάδα των αγοριών θα έχει αυτούς τους υπέροχους μονόκερους. Ενώ για εσάς, προϊστορικοί και εξαφανισμένοι δεινόσαυροι. Λοιπόν, σε αυτό το χώρο εδώ έχουμε θάψει τα δύο παπάκια. Ψάχνουμε να βρούμε το ροζ παπάκι. Και ψάχνουμε να βρούμε το... το μπλε παπάκι. Μπράβο, μ' αρέσει η συμμετοχή μας που είναι έτσι ενεργή. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. 3, 2, 1, πάμε! Το βρήκα! Ψέματα λέει. Το βρήκε! Δεν παίξαμε καν. Θα τι γίνεται αυτό το πράγμα, να ξέρεις ότι αν δεν το έχεις θάψει εσύ, τώρα θα μου έλεγες. Θα θάψουμε πολύ καλά αυτά τα δύο παπάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και πίστευα θα μας πάρει μία ενιότητα και μία μέρα, τα παιδιά από την ροζ ομάδα καταφέραν και βρήκαν το παπάκι. Πρέπει να φανούμε δυνατοί. Χειροκρότημα! Ευχαριστούμε. Πρέπει γρήγορα να ισοφαρίσουμε. Πάμε. Και να βρούμε το παπάκι. Έγινε. 3, 2, 1, πάμε! Αν είναι τον άλλον, δεν το πρέπει να το κρύψεις χωρίς να σε δούνε. Δεν το κατάλαβε κανείς. Έχει ένα παπάκι ζεύτης και άλλοι ψάχνουν γύρω στα 10 τετραγωνικά μέτρα ο καθένας. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι η θερμοκρασία δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο σκέψης σας. Και παίρνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από όλα αυτά τα δρόμενα τα οποία έχουν συμβεί εδώ. Δηλαδή αν κάποιος είχε βρει κάποιο άλλο παπάκι, λέω εγώ. Έχεις καταλάβει ότι δεν έχεις κερδίσει το παιχνίδι, απλά ισοφάρισες στη σειρά, έτσι. Βρισκόμαστε σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι και παρατηρούμε καινούργιες προσωπικότητες στον χώρο. Ποια είσαι εσύ? Εγώ είμαι η Μαρία. Η Μαρία είναι η αλλαγή που κάναμε με το νούμερο 7. Αντικαταστήσαμε την παίκτρια η οποία έθαψε το παπάκι και έφερε την ισοπαλία. Εύα. Εύα. Τι ξεχάσαμε να πούμε? Ότι στα 4 παιχνίδια η ομάδα η οποία θα νικήσει θα πάρει 200 ολόκληρα ευρώ.
Βρισκόμαστε φυσικά στο 1-1 και η ομάδα η οποία θα βρει το παπάκι θα πάρει το πρώτο παιχνίδι. Ομάδες, έτοιμες. Ναι. Τι ενέργεια υπάρχει, μόνο η αλλαγή μίλησε. Πάμε! Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι μας. Αφού οι παίκτες μας δροσιστήκανε, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο δεύτερο παιχνίδι μας. Πάρα πολύ απλό. Κουβαδάκια. Τι πρέπει να κάνουμε? Ένας τρέχει μέσα στο νερό, παίρνει το νερό και το βάζει πίσω από το κεφάλι του στο πίσω, ο πίσω στο πίσω, μέχρι να γεμίσει. Όποιος γεμίσει το κουβά πρώτος. Και ποιο είναι το σκορ? Χάνεται. Χάνουν 1-0. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι γρήγορα. 3, 2, 1, πάμε! Πετάτε όλο το νερό έξω! Δεν είναι υπέροχο διασκεδαστικό παιχνίδι! Όχι, το μάτσι είναι δέρμπι, αλλά νομίζω ότι προηγούνται οι κοπέλες! Αφού τα πετάς έξω! Είμαστε πάρα πολύ κοντά! Έχουμε ένα ντέρμπι! Οι γυναίκες προηγούνται ακόμα σταθερά! Σημάδεψε, Χριστιανέ μου! Εσύ! Μαρία, μην απαντήσεις, είναι παγίδα! Η Εύα κουράστηκε! Πάμε, Εύα! Η Εύα έχει μόνο ένα χέρι! Νομίζω ότι έχουμε νικητή! Έχουμε νικητή! Τα αγόρια χάσανε! Χάσανε! Τα ίδια είναι, τα ίδια είναι! Τα αγόρια χάσανε! Δεν το πήραν καθόλου καλά! Φτάσαμε στο καταπληκτικό 1-1. Πώς περνάμε? Τέλεια! Άμα έχανες, έλεγες το ίδιο? Όχι. Ωραία! Πάμε στο τρίτο παιχνίδι για σήμερα! Το οποίο είναι... Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Σωστό. Το ψηλότερο παλάτι παίρνει την νίκη. Ναι. Είμαστε έτοιμοι? Ναι! Πάμε! Πόσο δίνατε πίσω! Λοιπόν, βασική προϋπόθεση. Τι μετράει στο κάστρο? Το ύψος. Το μέγεθος. Οπότε, τι χρειαζόμαστε?
δύναμη, αντοχή, υπομονή. Για το κάστρο μιλάμε. Το θέλουμε ψηλό και να μην πέφτει. Κράτησε το και πάμε. Πόσο χρόνο έχουμε? 7 λεπτά. 7 λεπτά. Έχουμε όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζεται για να ξεκινήσουμε. Και εδώ βλέπουμε εντελώς τυχαία έρχονται στον αγωνιστικό μας χώρο διάφορα εξαρτήματα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ώστε να καταφέρετε να φτιάξετε αυτό το οικοδόμημα. Το παιχνίδι μας ξεκινάει από 3, 2, 1, πάμε! Έχει μπει στο κινητό μου. Πριν πολλά χρόνια άτομα στην ηλικία σας στήσαν τις πυραμίδες. Εσείς, όχι εγώ. Και αυτή τη λεκάνη, ε. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Εδώ βλέπουμε μια καταπληκτική τακτική. Ένα ρουστίκ κάστρο μεσαιωνικού ρυθμού, γοτθικού από ό,τι μας ενημερώνουν. Πρέπει να είναι μετά την επίθεση που δέχτηκε το κάστρο, αν το παρατηρήσεις. Πάμε λίγο στα χωρίς, θέλω να σου πάμε, πάμε, ναι. Δεν έχω φτιάξει ποτέ στη ζωή μου ούτε ένα κάστρο. Τι ήσουν, πού ζούσες? Στη θάλασσα μέσα, γιατί να κάω έξω. Okay. La cucaracha ya no puede caminar. Oh. Porque le falta marihuana que fumar. Αν δεν βρέξετε, δεν θα παζώσετε. Και αν δεν παζώσετε, δεν θα χτίσετε. Μια συμβουλή πατριαρχική. Έχουμε 5 λεπτά! Πρέπει να μεγαλώσει η βάση. Εγώ πιστεύω τα παιδιά θα χτίσουνε. Πιστεύω ότι πρέπει να ρίξω νερό. Είμαστε ακριβώς στα μισά! Πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε 2 λεπτά! Έχουμε 2 λεπτά! Πανικοβληθείτε, έχουμε 2 λεπτά! Όσο περισσότερη μυτερή μύτη κάνετε, τόσο χαμηλότερο θα είναι το ύψος σας. Δεν έχω καταλάβει, αλλά ελπίζω να καταλάβουν αυτοί. Εδώ δεν μιλάμε πια για ένα απλό οίκημα. Μιλάμε για ένα οίκημα με σταθερές βάσεις. Έχουμε 1 λεπτό. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada. Vámonos para la finca. Κάθε εκατοστό μετράει. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Απομακρυνθείτε! Έχουμε ίδιο κατασκευαστικό σενάριο, βλέπουμε πόσο πανομοιότυπα μοιάζουν αυτά τα κτίρια. Ειρήνη, έλα μαζί μου. Έλα μαζί με εσύ, μικρούλη. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο ψηλό?
προσωπικά. Δεν είναι προσωπικά, αυτό είναι πιο, είναι πιο ψηλό. Το δικό μας, γιατί άμα δεν επενέψει το σπίτι θα πέσει σε πλακώσει. Αυτό έτσι όπως το βλέπω θα πέσει έτσι κι αλλιώς να σε πλακώσει. Αλλά, ποιο πιστεύεις ότι είναι πιο ψηλό? Δεν έχει σημασία, αυτό είναι αυθαίρετο. Αυτό θα γίνει. Μ' αρέσει γιατί έχει μεγαλώσει το Ηράκλειο. Λοιπόν. Νομίζω, παιδιά, ότι φαίνεται ποιο είναι πιο ψηλό, έτσι. Και εγώ φοβάμαι να πάρω αυτή την άποψη. Θα το πεις εσύ, Ειρήνη. Τον αγοριό είναι πιο ψηλό. Η Ειρήνη είπε την αλήθεια, γιατί η Ειρήνη δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό της. Νικητές τα αγόρια με 2-1. Είμαστε στο τέταρτο παιχνίδι. Πόσο είναι το σκορ? Σου κόπηκε η όρεξη, έτσι. 2-1. Λοιπόν, αν κερδίσουν τα αγόρια, είναι το τελευταίο μας παιχνίδι. Yep. Αν όμως καταφέρετε και ισοφαρίσετε, πάμε στο ξαφνικό θάνατο. Ποιο είναι το τέταρτο παιχνίδι μας? Ρακετοδρομία. Κάθε παίχτης έχει τη ρακέτα, πρέπει να μεταφέρει τον μπαλάκι στον παίχτη του απέναντι και αυτό να συμβεί μέχρι να ξαναεπιστρέψουν οι παίχτες στις αρχικές τους θέσεις. Αν πέσει το μπαλάκι, επιστρέφουμε στην αρχή μας θέση. Κατανοητό? Ναι! Αν νικήσουν τα αγόρια, είναι το τελευταίο παιχνίδι? Ναι! Αλλά θα νικήσουν τα αγόρια? Όχι! Yeah. Πάμε να παίξουμε! Πάμε! Πάμε! Η Ειρήνη με το στυλ κάβουρας κατάφερε να ξαναπάει στη θέση της στην αρχική. Ρε, το έχουνε κολλήσει, ρε! Όπα, ρε, όπα, ρε! Στοπ, στοπ, στοπ! Τι είναι αυτό, ρε! Μπαρ, θέλω να κάνω 2-2! Φταίω να κάνω 2-2. Η ελληνική πατέντα σε όλο το μεγαλείο. Το ελληνικό δαιμόνιο στο απόγειό του. Εν τω μεταξύ έχει χαλάσει ο κόσμος, έχουν βάλει τσίχλες. Οι άλλοι είναι εκεί ακόμα, κοίτα. Είναι εκεί μόνιμα. Λοιπόν, ποινή! Θα ξεκινήσουν πρώτα τα κορίτσια και όταν δώσουμε το ενακτήριο λάκτισμα θα ξεκινήσουν και τα αγόρια. Πάμε! Φεύγουν τα κορίτσια! Φεύγουν και τα αγόρια! Δεν έχει τσίχλα τώρα, ρε! Πίσω, πίσω! Μην πέσει! Τα κορίτσια προηγούνται ένα ολόκληρο γύρο! Μη σας πέσει, είστε μπροστά! Έπεσε, πίσω μου! Πίσω! Και τώρα τα πράγματα είναι ακριβώς εκεί που τα αφήσαμε. Σαν να ξεκινάμε το ίδιο. Έπεσε! Πίσω! Πίσω! Κάνε αυτό το περπάτημα που σου έχει μάθει ο κάβουρας. Έπεσε πίσω! Το μπαλάκι! Ο άλλος τι πάει? Καφέ! Φύγαμε! Στο τσακ να έχουμε ατύχημα! Όχι! Πρέπει να επιστρέψει κι αυτός. Η Ραφαέλα μένει, ρε. Δύο-δύο! Τα κορίτσια δεν μπορείτε να τα ξεγράφετε έτσι απλά. Τα κορίτσια ισοφαρίσαν σε 2-2. Εσύ πριν πήγαινε σαν το... μην πω. Τώρα θα κάνεις γκέλ. Λοιπόν. Θέλω να σχολιαστεί λίγο η τσίχλα. Δεν έχω τίποτα να σχολιάσω. Πιο ελληνικό φαινόμενο από αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Πιο έξυπνο θα πω εγώ. Ωραία, ελληνικό φαινόμενο. Ήταν έξυπνο, θα το πω. Ήταν έξυπνο, ήταν έξυπνο. Ήταν αλλά πολύ έξυπνο. Αλλά δεν ξεκολούσε ούτε με σφυρί έφερα. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο ξαφνικό θάνατο. Ποιο παιχνίδι θα κάνουμε? Δεν ξέρεις γιατί δεν το έχω πει. Ακριβώς. Τι πάμε να κάνουμε? Νομίζεις? Θα βάλουμε δύο υπέροχους κουβάδες. Θα βάλουμε το φτιαράκι στην άλλη πλευρά. Θα γυρίσετε γύρω από τον κουβά γρήγορα 15 φορές. Αυτός που θα καταφέρει να πιάσει το φτιαράκι και να το σηκώσει πρώτος πάνω είναι ο νικητής και εν συνέχεια η ομάδα του θα πάρει 200 ολόκληρα ευρώ!
Είμαστε έτοιμοι! Ναι! Είμαστε έτοιμοι! Τρία! Δύο! Ένα! Πάμε! Πιστεύουν ότι έχουν νικήσει και οι δύο. Αυτή την απόφαση θα την πει εσύ, εγώ δεν έδινα. Ναι, εσύ ήταν ξεκάθαρο ότι έβγαινε πρώτο αυτή. Όχι, δεν ήταν το δόπιο πρώτη. Με το σπίτι μου πε. Α, οκ. Ποιο την νίκησε. Δεν είμαι φεμινιστή, εγώ δεν ξέρω. Να πούμε κάπου εδώ ότι το πρόβλημά σα. Καλά, αρχικά. Το πρόβλημά σα ήταν ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Ήτανε. Πάρα πολύ καλή. Ήταν. Όλοι του, αυτό είχε πει. Ήτανε κοντά μου. Ήσασταν για δευτερόλεπτα. Μπράβο. Έτσι! Ήταν πολύ καλό. Strong man. Ήταν ένας συγκλονιστικός αγώνας μέχρι το τελευταίο τρόλτο. Όπου τελικά τι έγινε? Νικήσαμε! Νικήσαμε! Ποιος ήταν αυτός ρε που έλεγε ότι το έχουμε και νικήσαμε? Αυτός που έχασε. Είπε ότι... Πάμε να μοιράσουμε τα χρήματα! Μέτρα! 50, 100, 150, 200 ευρώ που λέω! Ένα μεγάλο μπράβο και στα αγόρια μας! Χειροκροτήστε ρε και τα αγόρια! Είμαστε παρακαλώ μας, Περάσαμε όμορφα! Ναι! Δεν βλέπω πολύ! Τέλεια! Τρία, δύο, ένα... Όλα είναι δρόμος! Άλλο ένα όλα είναι δρόμος έφτασε στο τέλος του. Μαζί σας ξανά σύντομα. Λες και είπε το δελτίο ειδήσεων ο άλλος.